Με βάση αυτή τη νότα που έβγαλε το Τζεσμέ εκεί που το έβγαλε, υπάρχει κατά τη γνώμη σας, ας πούμε, κάποιο, γιατί εγώ έψαξα να δω τι υλικοτεχνική υποδομή έχει αυτό το βαπόρι επάνω, τι εργαλεία φέρει δηλαδή, και αν έχει επιστήμονες που μπορούν να προβούν σε σεισμικές έρευνες κτλ. Πιο πολύ μου φάνηκε ότι εκεί ίσως να εντόπιζε τα σημεία όπου κρύβονται οι φωνιάδες, οι γνωστοί φωνιάδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τα υποβρύχια μας. Ποια είναι η γνώμη σου δηλαδή, ή απλά ήταν μια κίνηση στο διπλωματικό επίπεδο ανούσια να δηλώσουν πάλι παρουσία και σε αυτό το μέρος? Όχι, okay, έχεις δει και επιστημονικά, τεχνολογικά εννοώ, το Τζεσμέ, τουλάχιστον από ό,τι ρώτησα κι εγώ, δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει σοβαρή έρευνα. Είναι παλιό πλοίο, δεν το βγάζει για λόγους επιστημονικούς. Το βγάζει για λόγους διπλωματικούς και γεωπολιτικούς. Οι συντεταγμένες που έδωσε συμπυκνώνουν όλη την τουρκική αμφισβήτηση. Δεν το κάνει επιστημονικά, το κάνει για λόγους επικαιροποίησης, υπενθύμησης των διεκδικήσεων που έχει. Γι' αυτό είναι, θα δεις ότι αφενός αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδος, το δικαίωμα της Ελλάδος να έχει φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αφετέρου αφισβητεί το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 νασικά μέρη, γι' αυτό και ορισμένες περιοχές που δεσμεύει είναι πάνω από τα 6 και κάτω από τα 12. Το κάνει επίσης για να υπενθυμίσει την εκδίκησή της διχοτόμηση του Αιγαίου στον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή συμπυκνώνει όλα τα επίπεδα των τουρκικών διεκδικήσεων. Δεν έχετε δικαίωμα σε ΑΟΣ και φαλοκρηπίδα, δεν έχετε δικαίωμα να επεκτείνετε τα χωρικά έδρα στα 12 νασικά μίλια. Διεκδικούμε τον έλεγχο σε πρώτη φάση διοικητικό του σε περίοδο έρευνα, διάσωση κλπ. Του Αιγαίου, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Συμπυκνώνει όλη την τουρκική αμφισβήτηση. Προφανώς και το κάνει επιστημονικά, έχει δίκιο. Εκεί, σε αυτή την περιοχή, όπου φοβάται η Τουρκία ότι κρύβονται τα ελληνικά υποβρύχια, μήπως τελικά δηλαδή ήταν κάτι παραπάνω από αυτό και ήταν μια αναγνωριστική, μια οριοθέτηση του βυθού, όπως αυτός χρησιμοποιείται από τους φωνιάδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που τρέχουν? Δεν έχει δυνατότητα, Γιώργο, πιστεύω ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Φάνηκε και από την κρίση την περσινή κρίση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τα ελληνικά υποβρύχια. Και αυτό φάνηκε. Δεν τα εντόπισε, γιατί 40-60 μέρες πόσο ήταν, δεν μπορεί να τα εντοπίσει. Θυμάσαι και το περιστατικό, ναι, το συζητάμε και μαζί, ναι, προεβδομάδων, που αναδύθηκε το ελληνικό υποβρύχιο στο Καστελόριζο, και έδωσαν και εικόνα και το πολεμικό ναυτικό για να τους πει ότι μπορεί να είμαστε ανά πάσα στιγμή παντού και εκεί που μας περιμένετε, είμαστε εκτός όπου και να μας περιμένετε. Ας φύγουμε λοιπόν από το λιτόχωρο, που από ό,τι φαίνεται κάποια πουλάκια από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου μας λένε ότι οι Τούρκοι το έχουν βάλει και αυτό στο πεδίο, και να πάμε λίγο στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη. Και στη Γάβδο, η οποία πριν 15-16 χρόνια μας είπαν ότι η Γάβδος δεν είναι ελληνική. Βέβαια, ο λόγος που το είπαν δεν ήταν καθόλου τυχαίος. Και τώρα ξεκινάνε και λένε και μιλάνε για την Γκυρίτ, για την Κρήτη δηλαδή, η οποία είναι η μισή ελληνική. Και ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Ποια είναι η αίσθησή σου εκεί δηλαδή? Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θυμούνται χαίρονται, κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να τους υποτιμούμε στο εξής πεδίο, στο πεδίο των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Οι Τούρκοι, επειδή έχουν ένα ενοποιημένο υβριδικό δόγμα, δηλαδή δεν διαχωρίζουν τις επιχειρήσεις που κάνουν τις στρατιωτικές με τις ψυχολογικές, επικοινωνιακές κλπ. Το δόγμα τους είναι ενοποιημένο. Όλα είναι ένα. Ό,τι κάνουν στο ένα πεδίο έχει σχέση με το άλλο. Δεν λένε, εδώ θα κάνουμε ψυχολογικές επιχειρήσεις, εδώ θα κάνουμε στρατιωτική επιχείρηση. Όλα τα έχουν ένα. Και εκεί έχουν διδαχθεί από τους Ρώσους και από τους Κινέζους. Έχουν σωματώσει στοιχεία του δόγματός τους και από τους Ρώσους και από τους Κινέζους, ειδικά από τους Ρώσους, που είναι πάρα πολύ μπροστά στον υβριδικό πόλεμο. Δεν διαχωρίζουν, ας πούμε, το μεταναστευτικό, την προώθηση, την εργαλειοποίηση των ελαφρών μεταναστών με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού τους ή τις ψυχολογικές επιχειρήσεις της δημιουργία εντυπώσεων. Όλα είναι ένα πάνελ. Έτσι, και επιλέγουν τι θα κάνουν και σε ποια αναλογία θα κάνουν καθαστά, θα προωθήσουν το καθένα. Αυτό που λες με την Κρήτη είναι χαρακτηριστικό. Υπενθυμίζουν ότι εμείς εκεί διεκδικούμε, είχε και χθες δηλώσεις του ΑΚΑ, που λέει ότι έκανε αναφορά στον Μπαρμπαρός, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε όταν η Μεσόγειος ήταν η τουρκική λίμνη, εμείς θα την ξανακάνουμε. Εντάξει, μπορεί να λέω ότι θέλουν. Αλλά δεν πρέπει να το αποτιμά σε επίπεδο επικοινωνίας. Τους ενδιαφέρει η Κρήτη, διότι είναι αυτό το οποίο δεν μπορούν να προσπεράσουν. Έτσι. Δεν είναι Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, αν υποθέσουμε ότι στο Καστελόριζο
έχουν μια επιχειρηματολογία την οποία κάποιοι μπορούν να την ακούνε, ενώ κάποιοι ξένοι τρίτοι, όταν πάνε ναι. και κοιτάξτε ένα νησάκι, δεν μπορεί να έχει τόση ΑΟΣ, και κάποιοι πρόθυμοι φίλοι και τέλη των εισαγωγικών δική μας, που είναι φίλοι και τέλη στην Τουρκία, του ΑΚΟΥΡ, με την Κρήτη δεν μπορούν να ισχυριστούν τίποτα τέτοιο. Τι κάνουν, επαναφέρουν από καιρούς καιρούς διάφορα θέματα. Δεν μπορούν να το προσπεράσουν αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι συνανατολικοί Μεσόγειο θα βρεθούν εκτός, εάν συνεχίσουν έτσι. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Εναπόκειται και σε εμάς να το χειριστούμε, μέχρι στιγμής καλά το χειριζόμαστε. Και μια και το αναφέρεις, υπάρχει μια άλλη εξέλιξη, η οποία σε πρώτη φάση φαίνεται αρνητική, ή πάση περιπτώσει όχι πολύ θετική, δηλαδή η συζήτηση για να αλλάξει η χάραξη του EastMed, του αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, και αντί να περάσει από την Κύπρο, δηλαδή να ξεκινήσει από Ισραήλ, να πάει, Ισραήλ να πάει Κύπρο, Ελλάδα, μέσω Κρήτης και μετά Ιταλία, να, ένα τμήμα του να γίνει χάραξη σε χερσαίο χώρο, να περάσει από την Αίγυπτο, αντί να περάσει από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σε πρώτη φάση φαίνεται ότι δεν είναι θετικό, διότι παρακάμπτει την Κύπρο και μειώνει την γεωπολιτική αξία που θα έχει η Κύπρος αν περάσει ο EastMed από εκεί. Σε μία άλλη ανάγνωση όμως δείχνει ότι Ισραήλ και η Αιγύπτος έχουν αποφασίσει να πετάξουν την Τουρκία τελείως εκτός από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή να τους κόψουν τα πόδια και τα φτερά για γαλάζιες πατρίδες, όχι μόνο για γαλάζιες πατρίδες εννοείται, αλλά ακόμα και για τη συμμετοχή της στην διαχείριση των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου. Και μειώνει και το κόστος βέβαια από 7 δις, 7,5. Μειώνει το κόστος, μειώνει το κόστος, θεωρείται τεχνικά πιο βιώσιμο, αλλά το γεωπολιτικό ας πούμε που μας ενδιαφέρει, γιατί ούτως ή άλλως τώρα στην Ελλάδα είναι πρωτίστως μια πολιτική επιλογή. Βεβαίως. Μια και το αναφέρεις, η θαλάσσια όδευση έχει πρόβλημα, έχει κόστος, έχει δίκιο, έχει τεχνικά κλπ. Πρέπει να γίνει όμως, γιατί μας συμφέρει και το Ισραήλ το θέλει. Όλοι αυτό το κάνουν πρωτίστως για ένα project το οποίο έχει πολιτικό πρόσημο, γεωπολιτικό πρόσημο, παρά τις τεχνικές δυσκολίες. Αυτό τώρα με η χάραξη την οποία συζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου και με τον Σίση, εάν υποθέσουμε ότι γινόταν, θα απέκλειε διαπαντός στην Τουρκία από την περιοχή. Γιατί αν υποθέσουμε ότι στον EastMed λέει, ξέρετε, θέλω να συμμετέχω κι εγώ, σε αγωγό περνάει από το Αιγυπτιακό έδαφος, δεν έχει υπάρξει καμία περίπτωση ποτέ να συμμετάσχει. Έτσι. Άρα τους κλειδώνουν. Εκτός το προαναφέρω σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, για την Κρήτη, θέλω να δείξω ότι ξέρετε, έχουμε εμείς δικαιώματα εδώ, ούτε καν για την Κρήτη δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Εντάξει, παραμύθια μπορεί να λένε αυτό, αλλά δεν έχει την ανησυχία τους. Γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπορεί να κληθούν απ' έξω. Δεν υποτιμούμε τίποτα, δεν υποτιμούμε. Να υποτιμούμε. Σου υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όσο οι Αμερικανοί προσπαθούν να την επαναφέρουν για τα τυχόν ανταλλάγματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, αν η Τουρκία συνεχίσει να λειτουργεί έτσι και εμείς συνεχίσουμε να λειτουργούμε όπως τώρα, καλώς λειτουργούμε, το γεγονός ότι εμφανιζόμαστε να είμαστε ο κρίκος που μπορεί να κουμπώσει όλους αυτούς, δηλαδή τους Άραβες του κόλπου, με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους υπολείπους, με τη Γαλλία, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία συνδυάζει την κρίσιμη γεωγραφική θέση, Ελλάδα, Κύπρος, ο ελληνικός παράγοντας στην περιοχή έχει κρίσιμη γεωγραφική θέση, μπορεί να συνδέσει όλους αυτούς μεταξύ τους, απέναντι από το Σουέζ, απέναντι από το Ισραήλ, απέναντι από τη Μέση Ανατολή, σχέση με τους Μυρατινούς και με τους λοιπούς του κόλπου, σχέση με την Ινδία, σχέση με την Αίγυπτο, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο η Τουρκία βλέπει ότι έρχεται σιγά σιγά και το χάνει, ότι προχωρούν οι συνεργασίες και ορισμένες εκ των οποίων εξέλιξαν και σε συμμαχίες, όπως αυτή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και ελπίζουμε αυτή που θα ολοκληρωθεί με τη Γαλλία, γιατί εκκρεμεί, μην το ξεχνάμε. Να υπάρχει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που να έχει και ρήτρα αμοιβαίας στρατηγικής συνδρομής, να συμμετέχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ανοιχτεί, δεν μπορεί να είμαστε οι φοβικοί της περιοχής. Είμαστε σε μια περιοχή όπου πέφτει την πιστολίδη, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε, ξέρετε, εμείς είμαστε μόνο με το. Ναι, σωστά είμαστε με το διεθνές δικαίωμα. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι ασφαλής, η οποία τηρεί τον νόμο και τηρεί και τις δεσμεύσεις. Δεν είναι Αλβανία που υπογράφει και ξεϋπογράφει μετά, βλέπε συμφωνία με την ΑΟΣ. Δεν είναι η Τουρκία η οποία διαπραγματεύεται, τραμπουκίζει, εκβιάζει κλπ. Ότι εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε με τον νόμο. Θα πρέπει να ανοιχτούμε περισσότερο, να γίνουμε πιο επιχειρησιακοί, γίνεται αυτό σιγά σιγά. Μακάρι να προχωρήσει και με τη Γαλλία, να στέλνουμε σιγά σιγά και πιο μάχημες μονάδες. Οι Γάλλοι θα τα στείλουμε στο Μάλι στις επιχειρήσεις που γίνονται κατά των Ισλαμιστών εκεί. Δεν είναι κακό, αντιθέτως είναι απαραίτητο σιγά σιγά και μονάδες του ελληνικού στρατού και να αποκτούν εμπειρία μάχημη, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μάχημες στρατιωτικές, δεν είναι ας πούμε βοηθητικές. Να ρωτήσω κάτι, Λάμπρο. Ο ΑΚΑΡ πριν μια εβδομάδα, μερικές μέρες, είπε ότι 3-5 αεροπλάνα και 3-5 βαπόρια δεν πτωούν την Τουρκία. Πάλι έδειχνε δηλαδή την
τον πυρήνα της ελληνογαλλικής, ας πούμε, αυτής, ας το πούμε έτσι, συμφωνίας στα εξοπλιστικά. Αλλά εγώ έχω τώρα την ευκαιρία να ρωτήσω έναν άνθρωπο που ξέρει. Σταματάει δηλαδή στα Ραφάλ και στις φρεγάτες. Λέω, οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα είναι αυτό που είπε ως αντανάκλαση ο ΑΚΑΡ, ότι σταματάνε σε μερικές φρεγάτες και σε μερικά αεροσκάφη, ή γίνεται και κάτι από κάτω σε εξοπλιστικά που εμείς δεν το βλέπουμε? Όχι, δεν νομίζω ότι σταματάει. Είναι η πρώτη φάση αυτή. Δεν σταματάει. Καταρχήν το ότι ο ΑΚΑΡ ασχολείται νυχθημερών με το ελληνικό εξοπλιστικό δείχνει ότι οι Τούρκοι ανησυχούν. Έτσι. Mm. Δεν ασχολείται καθημερινά με κάτι το οποίο δεν σε αφορά, δεν σε ενοχλεί. Δεν υπάρχει προφανώς τον πέρα που να μην έχει σχολιάσει ο ΑΚΑΡ τα ελληνικά εξοπλιστικά. Δείχνει πόσο του πονάει. Καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα όταν εξελιχθεί δεν θα είναι, ας πούμε, μόνο τα 18. Καταρχήν τα 18 Ραφάλ είναι από μόνο του πολλαπλασιαστή ισχύω. Έπειτα καταλαβαίνει κανείς ότι καμία χώρα δεν προμηθεύεται μόνο 18 μαχητικά. Είναι η πρώτη φάση. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση θα πάμε και σε μια δεύτερη μοίρα Ραφάλ. Και προφανώς δεν θα σταματήσει ο εξοπλισμός στις 4 φρεγάτες. Το πολεμικό ναυτικό πρέπει να ανανεώσει τουλάχιστον. Περιμένουμε και συνέχεια, δηλαδή υπάρχει και συνέχεια από κάτω σε άλλους τομείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει, προφανώς υπάρχει. Ούτε στις 4 φρεγάτες θα σταματήσουμε, γιατί το πολεμικό ναυτικό πρέπει να αντικαταστήσει άλλες 9 φρεγάτες τουλάχιστον τις 6 οποίες τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε τις αναστές, θα φάνε με τους Αμερικανούς, θα φάνε με τους Γάλλους, με τι θα είναι. Στην πολεμική αεροπορία εκτιμώ ότι δεν θα μείνουμε με 18 Ραφάλ, σε κάποια φάση θα πάμε σε δεύτερη μοίρα. Εκκρεμεί η προμήθεια των F-35 μιας μοίρας τουλάχιστον F-35. Καταλαβαίνει κανείς, και το αναφέρεις, ότι αν προχωρήσει το εξοπλιστικό, ας πούμε στην αεροπορία, έτσι, δηλαδή η αναβάθμιση των 84 F-16 επίπεδο Viper, που είναι η πιο σύγχρονη έκδοση των F-16. Αν προχωρήσει η αναβάθμιση άλλων 32, νομίζω, F-16 στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή τα επόμενα γίνουν σε επίπεδο F-52++, που θα είναι καλύτερα από το καλύτερο F-16 που έχουμε τώρα. Θα μιλάμε για 130 περίπου εξορισμένα F-16. Με τα Ραφάλ, και αν αποκτήσουμε και τα F-35, θα μιλάμε για την ισχυρότερη αεροπορία στην περιοχή, στην Ευρώπη. Έτσι, αν προχωρήσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι Τούρκοι, από τη στιγμή που το χειρίστηκαν όπως το χειρίστηκαν, και μακάρι να συνεχίσουν έτσι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυνατότητα ούτε καν να αναβαθμίσουν τα F-16 που έχουν, γιατί τους έχουν κλείσει την ροή των ανταλλακτικών οι Αμερικανοί λόγω εμπάργου. Έχουν πρόβλημα να συντηρήσουν ακόμα τα F-16 που έχουν. Μακάρι να συνεχίσουν οι Τούρκοι όπως συνεχίζουν και εμείς όπως συνεχίζουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί εδώ βέβαια έχουμε δεχτεί καταιγισμό ερωτημάτων, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση, θα πρέπει να κάνουμε μέχρι το βράδυ εκπομπή για να τα απαντήσεις λάμπρο αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο πριν κλείσουμε. Εσύ βλέπεις θερμή άνοιξη, θερμό καλοκαίρι ή θερμό φθινόπωρο? Ή γενικώς δεν βλέπεις τίποτα για φέτος? Εγώ δεν θα, νομίζω ότι φέτος θα είναι μια κρίσιμη χρονιά. Οι Τούρκοι εκτιμώ, αυτό που εκτιμάς και εσύ, ότι το 2021 οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα έχουν τη δυνατότητα που πρέπει να το κάνουν. Από τη μία βλέπουν ότι δεν θα αφήσουν, δεν θέλουν να αφήσουν το παράθυρο να κλείσει, γιατί όταν προχωρεί την ελληνική εξοπλισία θα είναι πολύ πιο δύσκολο για αυτούς. Ακόμα και όταν παραλάβουν τα πρώτα Ραφάλ, ας πούμε, μέσα στο έτος. Παρότι καταλαβαίνεις, το ξέρεις εσύ, ότι τα όπλα δεν κήρυξονται, τα νέα όπλα, είτε μιλάμε για πλοία, είτε μιλάμε για αεροσκάφη, είτε μιλάμε για στήματα του στρατού ξηράς, δεν κήρυξονται επιχειρησιακά μια μέρα στην άλλη. Θέλουν χρόνο για να ενταχθούν και να γίνουν επιχειρησιακά. Πιστεύω ότι ο πειρασμός, ο φόβος αυτής των Τούρκων, να μην αφήσουν την Ελλάδα να εξελίξει τα εξοπλιστικά τους, είναι μεγάλος, και ίσως το 2021, δηλαδή εγώ το 2021 θα το θεωρούσα πολύ, περίοδο πολύ υψηλής πιθανότητας μια θερμής. Και πρέπει να είναι όλοι με τα μάτια, όχι 14, 114. Έχεις δίκιο. Δύσκολο. Και για λόγους σημειολογικούς, γιατί έχουν περίπου 20 χρόνια από το 2021, και για λόγους ρεαλιστικούς, αυτό που λέμε ότι δεν θα περιμένει τα εξοπλιστικά, και επειδή καταλαβαίνει ότι βαραίνει το περιβάλλον, ότι εδώ μεταξύ δένουν, μορφοποιούνται οι συμμαχίες. Θέλει ακόμα όσο είναι ρευστές με κάποιο τρόπο να τις διαβολήσει. Βλέπει ότι τρώει πόρτα με τα ρήγματα στους Ισραηλινούς και στους Αιγυπτίους, βλέπει ότι δεν μπορεί πλέον να διεισδύσει αυτό που μορφοποιείται. Το τελευταίο της χαρτί θα ήταν να δημιουργήσει μια μεγάλη αναταραχή και να πει μάγκες από την αρχή στο τραπέζι όλα. Τώρα, δηλαδή, να δημιουργήσει, να πει για πυρήμιξη του, αφού δεν μπορώ να διεμβολήσω τη σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με τους υπολείπους, αφού οι Αμερικανοί μου κλείνουν την ροή των ανταλλακτικών, αφού η Ελλάδα εξοπλίζεται, τι μου βγαίνει να κάνω μια μεγάλη αναταραχή, έστω και στρατιωτική, και να τους αναγκάσω όλους να έρθουν στο τραπέζι. Μάλιστα. Λάμπρο Καλαρίτη, σε ευχαριστούμε
πάρα πολύ που αφιέρωσες την Ιερή Κυριακή. Τα ερωτήματα εδώ είναι καταιγισμός. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια.